Στεναχωριέμαι, Βρασίλα. Όχι, όχι, άσε μου να σου πω τον πόνο μου. Στεναχωριέμαι, γιατί βλέπεις τις ειδήσεις κάθε μέρα τι τραβάνε οι πολιτικοί. Βλέπεις οι καημένοι που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους να εγκαινιάσουν έτσι ένα θεαγένιο, ένα κάτι τέλος πάντων, και τους έρχονται τα γιουχαρίσματα, βροχή και τα αυγά. Ξέρεις τι δύσκολο, παιδάκι μου, είναι να είσαι σήμερα πολιτικός, στη σήμερα ημέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, με το ζόρι γίνανε. Είναι δύσκολο, άσε με το τι γίνανε. Ναι. Είναι δύσκολο, το αποτέλεσμα μετράει, διότι πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, έτσι πως έχει καταντήσει η πολιτική. Πας να βγεις από τη Μεσοντές, τσουπ το αυγό. Πας να μπεις στο θεαγένιο, τσουπ το γιαούρτι, σφαλιάρα. Εγώ με αυτά που φοράω, τι επίδομα πρέπει να πάρω, για πες μου, ε? Επίδομα ψυχιατρικής θεραπείας. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Άσε που αιωρείται μια σφαλιάρα πάντα. Εκεί γύρω, ό,τι είναι γύρω από την υγεία, από τα νοσοκομεία, από την παιδεία, αιωρείται πάντα μια σφαλιάρα. Πού να πάνε οι άνθρωποι? Όχι, να το δούμε αυτό το βίντεο επικαιρότητας, για να δούμε αν συμφωνείτε. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, Κωνσταντίνα. Ναι, ναι. Όπως σας πούμε, τι κουπ πρέπει να κάνει φέτος η Δήμητρα. Ο Σάκης πάλι τι χρώμα φουστίτσα θα φορέσει? Αλήθεια, ο Κώστας έχει πρόβλημα με τη δουλειά του. Συμφωνητικό στο νομοσχέδιο είναι η ώρα να του βγάλουμε οριστικά στο περιθώριο. Ο Δημήτρης, αν κάνει κόμμα, τι ποσοστό θα πάρει? Από εμάς θα πάρει, μην πω ότι θα πάρει από εμάς. Είναι μαζικό το κίνημα των αγροτών. Και κατέβηκαν στους δρόμους. Καβαλήσανε ένα καλάμι ορισμένοι και το τραβάνε. Καβάλα. Οι 11, οι 12, οι 18, οι 38. Τι θα γίνει αν δεν απαντήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα? Αναμείνει στην ίδια τάξη. Μόνο ο Σεβασμιότατος θα μας δείξει το δρόμο. Θα στρίψεις μετά από καμιά δεκαπενταρία μέτρα αριστερά. Μετά από εκεί θα στρίψεις δεξιά, θα προχωρήσεις 100 μέτρα, στρίψεις πάλι δεξιά. Σαν δύσκολος μου φαίνεται, από αλλού θα πάω. Δεν θα οδηγήσετε που θα πάτε εσείς. Από πού να πάμε? Βρίσκεις ένα ρέμα, περνάς το ρέμα, απέναντι, συνεχίζεις μέσα στο δάσος της Πάρνηθας. Δύσκολα χρόνια για πολιτικούς. Πώς λένε, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Για αυτό κάτι παραπλήσιο. Για κόκορες λοιπόν, να δεις. Προτού όμως ξεκινήσουμε αυτό το φοβερό πάρτι σήμερα, γιατί σήμερα η εκπομπή έχει το χαρακτήρα και τη μορφή πάρτι. Παρεΐστικο έτσι, με όλους ντυμένους καρναβάλια. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω τον αριθμό του τηλεφώνου μας. 090 27 20 27. Δηλώνετε συμμετοχή για το αυτοκίνητο και μην ξεχνάτε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί πλησιάζει η Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου. Για το ζωντανό διαγωνισμό πιο πρωτότυπου φιλιού που θα γίνει εδώ στο στούντιο και ο κερδισμένος, η κερδισμένη μάλλον, με ήττα βέβαια, θα κερδίσει μία μπριαντένια καρδιά από τον Νίκο Βορέα αξίας 700.000 δραχμών. Βρασί, δεν μπορούμε να τη δούμε την καρδιά λίγο? Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω. Μπορούμε. Σε λίγο θα το δούμε. Εγώ λοιπόν, πρέπει να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Ξέρεις, μου συμβαίνει κάτι τραγικό. Τι σου Παραδόξως, έχεις μια μικρή μεγάλη θαυμάστρια. Ποια? Τη μικρή Αλεξάνδρα. Α, η Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Μου έλεγες για αυτήν πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πόσο χρονών είναι? Από τι σου βρίσκει. Δε, πρέπει να είναι 3-4, δεν θυμάμαι. Αχού. Πρέπει να τη φέρουμε εδώ, στο πλατό. Και έχουμε και άλλους φανατικούς φίλους και θαυμαστές στο ναυτικό. Ναι. Βέβαια. Στο ναυτικό εκεί είναι οι πιο φανατικοί. Κάθε πρωί... Πώς να μην είναι, με έχεις κάνει η Αλίκη στο ναυτικό, πώς να μην είμαι? Στη Σαλαμίνα στο Σακύπι. Ξέρεις τι είναι αυτό? Άσχετε άνθρωπε. Όχι. Εκεί είναι το ελληνικό ναυτικό, παιδάκι μου, στη Σαλαμίνα στο Σακύπι. Γεια σας. Το Σακύπι γιαπωνέζικο είναι? Τι είναι? Γιαπωνέζικο. Όχι σούσι. Τι λες μωρέ, το ελληνικό ναυτικό, Σακύπι, στη Σαλαμίνα. Εκεί που είναι οι φρεγάτες. Ναι. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο και οι φρεγάτες, είναι και άλλα, αλλά δεν μπορώ τώρα να το πω. Να δούμε την καρδιά. Είδες, θέλουν να μας διακόψουν τώρα, γιατί αρχίσουμε και βγάζουμε στη φόρα, ξέρεις. Να δούμε την καρδιά. Ορίστε η καρδιά. Το τυχερό ζευγάρι που θα έρθει στο στούντιο και θα κερδίσει το διαγωνισμό του πιο πρωτότυπου φίλου και του πιο χιουμοριστικού, θα πάρει αυτή την καρδιά δώρο. 700.000 δραχμές από τον Νίκο Βορέα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε 090 27 20 27. Ο Λεφάξης έχει ντυθεί καρναβάλι. Δεν για να το τσεκάρω το θέμα. Εάν γιατί... τον ανάγκασες και αυτόν, τι να σου πω δηλαδή. Α, τόσο πολύ. Σε παρακαλώ. Τόσο πολύ. Λοιπόν, εσύ πρέπει μια μάσκα. Δεν μπορεί να βγει ο Λεφάκης έτσι. Συγγνώμη. Το αφήνουμε για αύριο. Που είναι... Αύριο θα πάθεις τα πάνδυνα.
Συνηγορούν και τα άστρα σήμερα στο πάρτι σου. Ναι. Ναι, είναι μια μέρα για να βγει κανείς προς τα έξω, για να κάνει τρέλες. Ξέρεις τι θα κάνουμε εδώ τώρα. Να... χορούς. Τα είδα, τα βλέπω. Σάμπα, τα βλέπω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή μη κουνηθεί κανείς από τη θέση του. Θα χορέψουν παιδάκια, μεγάλοι, χανούμισες. Εμείς, πάντως, δηλαδή... μου επιτρέπεις να κάνω μια κριτική. Είναι το ωραιότερο κουστούμι από αυτά που έχεις φορέσει μέχρι σήμερα. Ναι. Αλλά ναι. Θέλω να προσθέσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν φοράς μια μάσκα, μπας και ομορφύνεις λίγο. Σε πειράζει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι. Κώστα μου, δώσ' μου λίγο μετρό από εκείνο το σπρέι. Από τι έχεις, παρακαλώ. Έχετε καταλάβει, κύριε Λεφάκη. Σου είπα, βραζιλοχανουμομάγισσα. Α, όλα μαζικά. Είναι ένα μίξ. Με Βραζιλία, με λίγο Ανατολή, χανουμάκι. Και δεν νοσταλγείς στην πατρίδα σου. Με λίγο μαγισσόσκονη. Δεν νοσταλγείς στην πατρίδα σου, έτσι να πας προς τα εκεί στην Βραζιλία, έτσι, να κάτσεις. Είναι ωραία η Βραζιλία. Κώστα μου, η Φούστα μου, τι έχεις να πεις, Φούστα μου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φοβερή. Είσαι ντυμένη λίγο 70's, έτσι μου θυμίζει κάποια πάρτι στη Νέα Υόρκη στην αρχή της δεκαετίας του 70. Είσαι και ξανθιά και ψηλή. Σε ηλικία εννοείται 70's. Φέρε μου λίγο το σπρέι, σε παρακαλώ, γιατί δεν με το φέρνεις λίγο. Κοίταξε, έχει κάποια βαντάζ. Είναι μια ψηλή ξανθιά γυναίκα που στη χώρα μας πολλές είναι κοντές. Να πούμε και του τραβού το δίκιο. Κώστα μου, να σου πω. Ναι. Πες του ένα κομπλιμέντο για να ηρεμήσει. Πες του τι ωραία. Κομπλιμέντο να μου πει ο άνθρωπος έτσι όπως με έκανε. Κομπλιμέντο για κομπλιμέντα είμαι. Κοίτα εδώ πώς είμαι. Έχεις δυθεί κότα. Σαν κουρτίνα είμαι. Η εποχή σου είναι ο επόμενος μήνας. Αυτό το μήνα θα τον ανεχτείς. Είναι και αποκρύες, οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις. Όπως θα χτυπήσει τον τέφι, θα χορέψεις. Να πούμε ότι γίνεται μια έτσι αστρική κίνηση, λίγο χαρακτηριστική αυτές τις μέρες. Ναι. Και ότι κατά μία σύμπτωση σήμερα, σύμφωνα πάντα με το Γενικό Δελτίο Προβλέψεων και Άστρων, κατά το Δελτίο Καιρού αντίστοιχα, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία μέρα πάρα πολύ καλή, αλλά θέλει μία οργάνωση, γιατί πολλοί θα βρεθούν έξωθεν του χορού. Είναι μία μέρα κατάλληλη για να διασκεδάσει κανείς, για να ερωτευτεί, για να εντυπωσιάσει, για να πετύχει στόχους, για να αλλάξει το σκηνικό. Είναι μια μέρα που θέλει τόπο η λογική και η υποστήριξη, το όνειρο και η φαντασία. Αλλά βέβαια δεν πάβει να είναι μια μέρα που θα απασχολήσει ξανά όλους όσους καταγίνονται με τα κοινά, δηλαδή είναι ή ανήκουν μέσα στον πολιτικό χώρο, όπως είπες πριν, με το βίντεο επικαιρότητας. Είναι μια μέρα που είναι λίγο επικίνδυνη για τα χρηματιστηριακά ή για τα οικονομικά. Οπα. Αυτό το ασανσέρ πάνω κάτω θα το δούμε να είναι χαρακτηριστικό... να είναι χαρακτηριστικό τις μέρες που ακολουθούν. Είναι μια μέρα που... Κώστα μου, λέγεσαι, εγώ τώρα είδα στο μόνιτορ. Λέγεσαι, συνέχισε. Το αρκουδάκι σου κάνει κακό τέτοιο. Σιγά θα πατήσει την ουρά σου, σιγά. Α, επίτηδες λέει στο φτιάξαν, για να έχεις αμφίεση από πίσω. Ξέρεις πως έβγαινες. Έβγαινε το πρόσωπο του Λεφάκη με δυο αυτιά γούνινα. Είναι προβοκάτσια, κύριε Λεφάκη. Προβοκάτσια δεν λες τίποτα. Δικαιολογούνται όλα, είναι οι μέρες της αποκριάς. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία μπορεί να παρασύρουν με ενθουσιασμό έναν άνθρωπο, που έχουν να κάνουν με τα χρήματα, με τις μετοχές, με τα κέρδη, με τις δουλειές, δεν πρέπει να τον παρασύρουν επικίνδυνα, διότι ο Φεβρουάριος έχει παγίδες και έχει ευνηδιασμούς και ανατροπές και αλλαγές. Εμείς όμως θα αρκεστούμε σε αυτές τις μέρες που τα φεγγάρια είναι καλά για τη διασκέδαση, για την περιπέτεια, για το ταξίδι και για μια πολύ καλή δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή από σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο ευνοούνται οι περισσότεροι να κάνουν αυτό που θέλουν. Και να πούμε πάλι ότι εδώ που λέμε με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο τα ζώδια, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το κάθε ένα έχει επίδραση από το απέναντι και παλιά είχαμε μιλήσει και για τις διάδες, διότι ας πούμε ο κρύος είναι πάντα εξερτημένος από το ζυγό ή ο υδροχός, από το λέοντα ή ο τάβρος από το σκορπιό, αυτό μην το ξεχνάτε. Δίνουμε μία έμφαση πάντα στις διάδες χωρίς να υποτιμούμε τον καθένα ξεχωριστά που αναφέρουμε την πρόβλεψη. Να πούμε ακόμα μια φορά ότι πιστεύουμε στην ελεύθερη βούληση και ότι η πρόβλεψη που λέμε από την εκπομπή με την Κατερίνα είναι μια πρόληψη και σας βοηθάμε να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμά σας λαμβάνοντας υπόψη αυτό το μεταφορικά τι εννοεί δελτίο καιρού που εμείς το λέμε δελτίο των άστρων. Ναι, και να κρατάτε και που καμιά ομπρέλα, μη σα συμβεί κάτι, μη πέστε σε καμιά παγίδα, σε κάνα σάπιο σανίδι, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας προσέχουμε.
Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι οι κρύοι έχουν μια ευκαιρία να διασκεδάσουν χαρακτηριστικά ή να μετακινηθούν για να βρεθούν σε ένα καινούριο μέρος που θα τους δώσει χαρά η Τσικνοπέμπτη. Θα βρουν ομοειδεάτες ή ανθρώπους που θα τους ενισχύσουν, θα τους υποστηρίξουν ή και θα τους ερωτευτούν. Συγγνώμη, κύριε Λεφάκη, στους κρύους θα δώσει χαρά η Τσικνοπέμπτη. Η μέρα στη μέρα, η οποία την χάνει να είναι και Τσικνοπέμπτη. Δηλαδή, εγώ πρέπει να χαίρομαι που είναι Τσικνοπέμπτη. Φυσικά. Με φούστα κλαρωτή, φοβερή κοτάρα είσαι ντυμένη. Γιατί να μην είσαι να προσέξεις μόνο τους επικίνδυνους, τους αθέατους σκοπευτές. Γιατί πολλοί φίλοι και συμπολίτες μας ενδέχεται σήμερα, αν δεν προσέξουν, αν προκαλέσουν πολύ, να βρεθούν αντιμέτωποι με σκοπευτές οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι και αθέατοι. Έχει και μία εμπόλεμη διάθεση ημέρα. Άμα σε στριμώξει κύριε Αμαρηγό στο κοτέτσι, ποιοι σκοπευτές εκεί πέρα, άντε να φύγεις, από πού να φύγεις. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Ταύροι, οι οποίοι είναι σε μία αλληλουχία εξαρτήσεων και επιδράσεων από ό,τι συμβαίνει στους Σκορπιούς, Ταύροι Σκορπιοί το Φεβρουάριο δεν είναι εύκολο διάστημα, αλλά σήμερα το φεγγάρι τους επιτρέπει να κινηθούν λίγο πιο δραστήρια και να έχουν μία ψυχολογική υποστήριξη ή μία συναισθηματική ενίσχυση, είτε αυτό είναι μέσα από τη διασκέδαση, είτε όμως και από μία καλύτερη τροπή που θα πάρει ένα θέμα στον επαγγελματικό τομέα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στριμωγμένοι ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Αντίθετα, οι δίδυμοι που είναι ευνοούμενοι όπως και οι υδροχόοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να πάνε όπου θέλουν, να επιβάλλουν αυτό που θέλουν και να αλλάξουν πολλές φορές το πρόγραμμα και το σκηνικό. Έχουμε έξτρα δίδυμο εδώ μαζί μας σήμερα. Ναι, οι δίδυμοι και οι υδροχόοι, συμπληρωματικά οι τοξότες και οι κρύοι, είναι οι ευνοούμενοι της Τσικνοπέμπτης. Και οι δίδυμοι. Βέβαια. Ακούς, ναι. Για να λοιπόν, και οι δίδυμοι πούμε... έξτρα εδώ. Σούπερ. Να πούμε ότι οι δίδυμοι εκτός όλα αυτά που συμβαίνουν προετοιμάζουν ένα καινούριο γίγνεσθε, ένα καινούριο θέμα επαγγελματικό για το μήνα Μάρτιο. Αμάν. Ότι οι συζητήσεις που μέσα στη χαρά θα προκύψουν είναι ενθαρρυντικές για μια διαμόρφωση που θα γίνει πιο επιτυχής προς το τέλος του Φεβρουαρίου και ότι οι επόμενες μέρες τους δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για να προχωρήσουν κάποια πράγματα προς τα εκεί που θέλουν. Να περάσουμε στον καρκίνο που είναι ο πρώτος του καλοκαιριού και να πούμε ότι είναι λιγάκι δύστημος αυτές τις μέρες και προφανώς κάποια γεγονότα του δημιουργούν αντικσότητες, αλλά ας κάνει μια υπέρβαση και ας ακολουθήσει τη συμβουλή ενός φίλου ή μιας φίλης πηγαίνοντας εκεί που τον καλούν, θα περάσει σίγουρα καλά, αλλά να μην θυμάται οι ιστορίες που τέλειωσαν και να μην γυρίσει πίσω γιατί έχει μια τάση στην παρελθοντολαγνία η οποία δεν εξυπηρετεί τίποτα. Πώς τα λες ρε Κώστα μου έτσι για τους καρκίνους, Διάνα πέφτεις. Μετά μου τηλεφωνούν όλοι και μου λένε μακαπάρα καλά, τι είμαι άγος, Παναγία μου. Αυτό για τους καρκίνους Διάνα ναι, έπεσες. Ναι, είναι παρελθοντολαγνία. Παρελθοντολαγνία είναι η λέξη που τους αντιπροσωπεύει. Ναι. Αυτό και το δάκρυ. Οι λέοντες οι οποίοι παίρνουν δύναμη από τους υδροχόους ή παρασύρονται, γι' αυτό δηλαδή όσοι ζουν ή συνεργάζονται με υδροχόους, είναι ό,τι το καλύτερο αυτή την εποχή. Μπορεί να τους βγάζει από το βόλεμά τους, αλλά τους δίνει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και καινούργια κίνητρα αυτούς τους ίδιους. Η μέρα είναι από συμπαθητική έως πάρα πολύ καλή και κατάλληλη για διασκέδαση και για να εντυπωσιάσουν, διότι οι λέοντες είναι και το ζώδιο που εκπροσωπεί το show business. Εκπροσωπεί, ας πούμε, τη χαρά τη διασκέδαση, την υποκριτική τέχνη και όλα αυτά τα οποία γίνονται την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, οι λέοντες είναι κατάλληλοι για να ευνηδιάσουν ή για να αυτοσχεδιάσουν ξαφνικά και αυτό να πετύχει. Άρα σήμερα. Δεν ξέρω τι είναι το ζώδιο του σόμπις. Ναι, ναι, σόμπις είναι οι λέοντες. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, πολλοί από εσάς που έχετε κέφι και γιατί να μην έχετε, σήμερα σας δίνονται ευκαιρίες, όπως και αύριο και μεθαύριο, να κάνετε το καλύτερό σας, δίνοντας χαρά και ψυχαγωγία στο περιβάλλον σας. Προχωράμε στην Παρθένο, η οποία πάντα είναι συντηρητική, μετριοπαθής και όλα τα σχετικά. Σήμερα μπορεί να κάνει μία αλλαγή στο πρόγραμμα και στη διάθεση. Δεν θα είναι τόσο διευκολυμένη η Παρθένος από το στενό περιβάλλον, αλλά μετά τις απογευματινές ώρες, μία σειρά από περιστατικά τη βοηθάει να αλλάξει λίγο διάθεση, όπως λέμε να αλλάξει ρούχο ή να αλλάξει κουστούμι, και να περάσει ένα ευχάριστο έως πολύ διασκεδαστικό βράδυ. Η ζυγή όμως, είτε τους βοηθήσει το περιβάλλον είτε όχι, είναι αποφασισμένοι να πάνε κάπου και θα πάνε και θα περάσουν και καλά. Και αν κάτι συμβεί. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Ναι, όχι. Οι ζυγοί, όταν πάρουν μία απόφαση και θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του κόσμου και τη διάθεση των τρίτων, το πετυχαίνουν. Δεν παίζονται.
Λοιπόν, δεν παίζονται. Μία μέρα πολύ καλή για τους ζυγούς, είτε πρόκειται να οργανώσουν μία διασκέδαση, είτε πρόκειται να γκρεμίσουν ή να υποσκελίσουν μία θλίψη, διότι έχουν διάφορους εχθρούς οι ζυγοί που θέλουν λίγο να τους τσαλακώνουν την ωραία εικόνα. Γιατί, Κώστα μου? Γιατί είναι οι άνθρωποι που επιμελούνται την αισθητική και την αρμονία και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να τους χαλούν τη συνταγή ή το όλο σκηνικό. Οι ζυγοί όμως πλέον δεν καταλαβαίνουν τίποτα, η δύσκολη εποχή έχει ξεπεραστεί και πέρα από το γεγονός ότι κάνουν αυτό που κάνουν πολύ καλά, έχουν και καινούργια πράγματα να κάνουν που οι ίδιοι θα εντυπωσιαστούν με τον εαυτό τους την άνοιξη που ακολουθεί. Όσο για τους σκορπιούς οι οποίοι είναι σχετικοί με τους Ταύρους, δηλαδή περνούν δύσκολο διάστημα, υπάρχει μία μεγάλη πιθανότητα σήμερα κάποιοι δικοί τους άνθρωποι να τους υποστηρίξουν συναισθηματικά ή και πρακτικά να τους δώσουν την ευκαιρία ενός εφοδιασμού που τους χρειάζεται για να έχουν ένα διασκεδαστικό βράδυ ανάλογα με τις ευκαιρίες ή τον παράγοντα της ατομικής τους τύχης. Και τον απέναντι. Ναι, και τον απέναντι. Αλλά περισσότερο μπορεί να τους βγει και ερωτικό πέρα από το διασκεδαστικό. Δηλαδή έχουν μια δεύτερη τύχη. Συγγνώμη Κώστα μου, θα σε διακόψω τώρα. Γιατί υπάρχει περίπτωση ο Σκορπιός να έχει διασκεδαστικό χωρίς ερωτικό? Κοίταξε, υπάρχει περίπτωση ο Σκορπιός, επειδή είναι λίγο σαδομαζοχιστής, να προχωρήσει μια κατάσταση και στο τέλος αυτή να ανατραπεί και να μην του κάτσει. Αλλά σήμερα και γκάφες να κάνει ή θα του κάτσει. Θα του κάτσει, ναι. Τελείωστε. Οπότε συνδυάζει την βρώση, το χορό και την ερωτική απόλαυση μαζί. Τσικνοπέμπτη. Με τα όλα τη. Φουλ, φουλ. Να πούμε ότι οι τοξότες, οι οποίοι είναι το κυρίαρχο ζώδιο, τουλάχιστον στο ψυχικό δυναμικό και στις εμπνεύσεις της στιγμής, θα περάσετε ωραία, αλλά θα έχει μία ένταση και κατανάλωση κυρίως το απόγευμα και πάρα πολύ το βράδυ. Η κατανάλωση αυτή μπορεί να είναι η ενέργεια, μπορεί να είναι το οικονομικό ή μπορεί να είναι το ότι πρέπει να πάτε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη για να συντονίσετε το όλο σκηνικό της νύχτας, κυρίως της νύχτας, η οποία θα έχει και μία συνέχεια στην αυριανή μέρα. Να προχωρήσουμε στους εγώκερους, οι οποίοι περνάτε μία δύσκολη φάση και οι οποίοι έχετε την ευκαιρία να κινηθείτε πιο δυναμικά σήμερα, υποστηριζόμενοι από κάποιους φίλους ξεχασμένους που θα βρεθούν στο προσκήνιο και θα σας παρασύρουν και αξίζει τον κόπο να παρασυρθείτε. Να φτάσουμε στους υδροχώους, οι οποίοι... Κάτσε, έτσι... περίμενε, γιατί τρέχεις τώρα. Περίμενε, φρένο, βρε παιδάκι μου. Πήρες παραμάζωμα εγώ και... Τι φρένο, να... Κάτσε, τους υδροχώους λέτε δηλαδή μισή ώρα κάθε φορά, κύριε Λεφάκη. Δηλαδή, τι μεροληψία είναι αυτή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε ότι οι υδροχώοι, όπως οι δίδυμοι, οι λέοντες και οι κρύοι και συμπληρωματικά οι ζυγοί έχουν... είναι ή μάλλον βρίσκονται στα πάνω τους και σήμερα παίζουν σημαντικό ρόλο στο στενό ή στο μεγάλο περιβάλλον, υποστηριζόμενοι από κάποιους φίλους και από καταστάσεις. Οι φίλοι είναι η δύναμή μας. Βέβαια. Η μεγαλύτερη δύναμη και είναι οι φίλοι μας. Τελείωσε. Και από θετικές συμπτώσεις και διευκολύνσεις, οι οποίες προσθέτουν διασκεδαστικό χαρακτήρα στο πνεύμα της μέρας και όχι μόνο σήμερα. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το τριήμερο που ακολουθεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δηλαδή ξεκινάτε από σήμερα και έχετε μία πολύ έντονη Κυριακή. Μπράβο Κώστα μου, από το στόμα σου και στο Θεού. Επίσης, πολλοί από εσάς ενδέχεται να μετακινηθείτε, να πάτε κάπου αλλού για να διασκεδάσετε καλύτερα. Μακριά. Πολύ μακριά. Όχι τόσο όσο καταλαβαίνω το υπονοούμενο, όχι ακόμα. Όχι, πάρ' το χαμπάρι. Μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Πάρ' το χαμπάρι. Γκέ, που λένε γκέ, βάλ' το στο μυαλουδάκι σου. Μακρύς και άλλα πολλά μετά. Και άλλα πολλά μετά. Αυτό είναι έτσι γενικά, ναι. Και άλλα πολλά μετά. Κώστα μου, μη φύγεις μετά την εκπομπή, σε θέλω να μου πεις τα κι άλλα μετά. Λοιπόν, να φτάσουμε και να τελειώσουμε με τους ιχθύς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή συμπαραστάτες, βάζουν πολύ βοήθεια, αλλά δεν φαίνεται, σε γιορταστικό κλίμα, είτε είναι το φιλικό, είτε το κοινωνικό περιβάλλον, είτε και το προσωπικό, λειτουργούν διακριτικά. Είναι μια μέρα που θα έχει μερικά εμπόδια ή διαφωνίες, δηλαδή κάποιοι δικοί τους άνθρωποι μπορεί να μην συμφωνήσουν με την πρόταση που θα κάνουν οι ηχθείς, αλλά είναι θέμα δικής τους τακτικής και διακριτικής επιμονής να τους πείσουν και να τους
συμπαρασύρουν εκεί που εκείνοι θέλουν. Πηγαίνουν και κάτι ταξίδια τώρα οι ιχθείς. Οι ιχθείς, ναι. Οι ιχθείς θα έχουν περισσότερη μετακίνηση προς το τέλος Φεβρουαρίου και έχουν και ένα πολύ σημαντικό Μάρτιο. Νευρικό, αλλά σημαντικότερο. Είναι και τα γενέθλιά τους. Σήμερα όμως η μέρα τους βγάζει προς τα έξω. Mm. Τους δίνει την ευκαιρία να βγάλουν το καλό τους πρόσωπο. Μπορεί αυτό να σημαίνει και κάποιες άλλες καταστάσεις, αλλά σίγουρα τους χρήζει πρωταγωνιστές και αυτούς της νύχτας, αν όχι της μέρας, και αποτελούν βασική αιτία για να διασκεδάσει ο περιβάλλοντας κόσμος τους. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις ο Παράς τι κάνει εδώ, ναι. Παρεμβαίνει, ναι. Και εκμεταλλεύεται τη συμπάθεια που του έχουμε, ναι. Και λέει, όλοι στο σπίτι του Θεοδόση Κυριαζόπουλου που είναι ο περατέρ το βράδυ, διότι παϊδάκια και κρασί στη Νέα Σμύρνη. Θαύμα. Βλέπετε πολύ. Τι κάνουμε τώρα. Ωραία. Αν και Παναθηναϊκός, για να ξέρετε ότι εμείς τους πράσινους τους αγαπούμε. Γιατί όχι. Καλέ, τι γίνεται. Άρχισε η διασκέδαση. Τι έγινε, παιδιά. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ήρθαμε το χαρέμι. Ωραία. Εδώ. Ωραία. Θα σας στήσω η βεζίρισα Γιούλη. Τι είναι αυτή η βεζίρισα. Εδώ, για να είμαστε ασορτή. Η Αντιγόνη και η Χανούμισσα Αλέξια. Κορίτσια, από πού ήρθατε, ε? Έχουνε μουγκαθεί αυτές. Εδώ, εδώ. Από το χαρτούμ. Από το χαρτούμ, λέει. Και τώρα θα μας χορέψουμε. Πασάμου. Πρέπει να χορέψετε για μένα. Πασάμου, δεν μπορούμε σήμερα. Εσύ είσαι ο Βεζίρης. Εδώ είμαι ο Βεζίρης. Και εδώ είναι η Βεζίρισσα. Οπότε εγώ δεν χορεύω. Πασάμου, δεν μπορούμε σήμερα. Σήμερα θα χορέψουμε. Για να δούμε, ένα παιδάκι μου εδώ πέρα. Την άρθω, πω από τι χάλι είναι αυτό, θα με σκοτώσει! Πιο δυνατά λίγο τα πόδια. Μπράβο! Αυτές είναι φοβερές! Έτσι εδώ κοντά μου θα στέλνω. Θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται, κοιτάξτε. Εσύ τι να δείξεις, εσύ με το στομάχι μου. Πώς έχετε, ξεκινάμε με πλήρη περιστροφή. Πάμε! Εδώ, εδώ παιδί μου, χώρετε. Και μετά αρχίζουμε το τρεμουνιαστό. Έλα κοντά εσύ. Μ' αρέσει αυτό. Για μένα. Έτσι, να κουνιέται και το τριαντάφυλλο εδώ. Κουνήσου στο φακό. Έλα εδώ. Δεν μου λες, το έχεις καταλάβει ότι μας έχεις κάνει νούμερο όλους, ε. Το έχεις καταλάβει. Κοίτα εδώ. Εσύ τι κάνεις εδώ. Καλά κούκλες. Κάντο, κάντο. Πάμε. Κορίτσια, για να δω λίγο τις σκυλιές σας. Δεν θα φάνε το βράδυ κοψίδια. Σήμερα λοιπόν, βέβαια. Για κάνετε λίγο προπόνηση. Για κάντε λίγο προπόνηση. Για να μπορείτε το βράδυ να τα φάτε. Μπρος, μπρος. Κάντε γύρω μου προπόνηση. Εδώ. Προπόνηση. Ωπο. Μια στροφούλα. Η κοιλιά να σπίξει. Yes. Σήμερα είναι ειδική μέρα, ειδικό πρόγραμμα. Εδώ δες. Πρέπει να τη συνοδέψεις. Λοιπόν, ας μην πρέπει να χορέψεις. Ναι, για βρασίδα συνοδέψεις. Αν πάρετε τη Χανούμισσα. Βέβαια. Κοιλιά, κοιλιά βρασίδα. Μα τι είναι η κοιλιά εδώ. Έλα εδώ που μας έρχεται. Είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, εγώ λέω να φύγουμε, να πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να τα πούμε κάτι διαλτήρια μου. Τι να πούμε, μας κόβε. Διαφημιστικό διάλειμμα και περισσότερο καρναβάλι τώρα σε λίγο. Τώρα θα σας δείξω εγώ τώρα.